Σημείο αναφορά στην πολύχνη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια ζωγραφιά γκράφιτι. Απεικονίζει τον Γέροντα Παΐσιο μέσα σε αμπελώνα. Το έργο δίνει μια άλλη ματιά από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα ως ζωγραφική του δρόμου. Οδός Ιερομόναχο Παϊσίου. Ένα δρομάκι μήκους 100 μέτρων που βγαίνει στην πλατεία Μετεώρων στην Πολύχνη κλέβει τις εντυπώσεις με το γκράφιτι στους τοίχους. Είναι το σύμβολο των Μετεώρων, δεν υπάρχει, το ξέρουν όλοι. Η μορφή του Γέροντα Παΐσιου με φόντο τους αγιορείτικους αμπελώνες στον επίγειο παράδεισό του δεσπόζει επιβλητική. Το πρωί ήρθα με την ησυχία μου, παράδιασα τα χρώματά μου, προσπάθησε ένας άνθρωπος να μου την πει, ας πούμε, εξ αρχής, γιατί δεν σέβεσε αυτούς που πληρώσανε για να το βάψουν επειδή ήταν πεντακάθαρο, αφορμή για γκράφτη. Του έδειξα τι θέλω να κάνω και λέει, α, εντάξει τότε, κάντο. Ο Δημήτρης Ματσαρίδης μεγάλωσε στην Πολύχνη, ξέρει τις γειτονιές και τους ανθρώπους. Τον ξέρουν όμως και εκείνοι, ένας γκράφιτι καλλιτέχνης που κάνει τατουάζ για να βιοπορίζεται με έντονο θρησκευτικό αίσθημα. Σπάει στερεότυπα. Πολύ ωραίο το έχει κάνει. Ο Δημήτρης είναι ένα παλικάρι εδώ της γειτονιάς, είναι πολύ καλό παιδί, ο οποίος είναι πολύ καλλιτέχνης. Στις δυτικές συνοικίες σου συναντάς πολύ συχνά αυτό εδώ πέρα. Η τοιχογραφία του Γέροντα Παΐσιου για πρώτη φορά φιλοτεχνήθηκε το 2005. Ο καλλιτέχνης όμως επέστρεψε 13 χρόνια μετά την άνοιξη του 18 και έκανε κάποιες επιδιορθώσεις, αφού παρά την απήχηση που είχε το γκράφιτι στον κόσμο, κάποιοι φρόντισαν να το μουτζουρώσουν. Στο πρώτο γκράφιτι υπήρχε η φράση «Πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα». Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, να το ερευνήσεις. Η αλήθεια μία είναι και θα τη βρεις. Η φράση προφανώς κρίθηκε παρεξηγήσιμη από κάποιους φανατικούς και ο καλλιτέχνης την αφαίρεσε.